Αυτό που λέμε η λύση στις πορευματικές διαφορές είναι να δημιουργηθούν οι χώροι αποθήκευσης. Αυτό όμως θέλει μια μελέτη, θέλει να βρεθούν χώροι, θέλει μια κατασκευή. Είναι μια δουλειά η οποία απορώ γιατί δεν έχει γίνει στην πόλη μας τόσα χρόνια. Ήρθε η ώρα όμως να τη σχεδιάσουμε. Αυτό θέλει ένα σχεδιασμό, θέλει μια μελέτη και προφανώς μετά θέλει και κεφάλαια για να υλοποιηθούν. Για να το πω απλά για τους συμπολίτες μου, ότι το ζήτημα της φορτοεκφόρτωσης στο ιστορικό κέντρο ή στα ιστορικά κέντρα όλων των ευρωπαϊκών πόλεων λύνεται πρώτον με μια κανονιστική διάταξη και με έναν κανονισμό που θα εφαρμόζεται, αλλά λύνεται και σε έναν μακροπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο, θα έλεγα πιο σωστά, σχεδιασμό, όπου δημιουργούνται χώροι προσωρινής αποθήκευσης, είναι τα logistics δηλαδή που δημιουργείς, προκειμένου εκεί να γίνεται η πρώτη αναπόθεση και μετά πιο γρήγορα να πηγαίνουμε στην καλύτερη φορτοεκφόρτωση, ας πούμε, και διασπορά. Αυτό θέλει μελέτη και θέλει έργο. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε τους πόρους και να αρχίσουμε τις μελέτες για το θέμα αυτό. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης θα συζητηθεί δηλαδή και αυτό το σχέδιο? Αυτό είναι ένα σχέδιο που αφορά τους ειδικούς και τους επιστήμονες. Δεν είναι θέμα, γιατί εδώ μερικές φορές τα θέματα όταν ανοίγουν χωρίς να κλείνουν. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους γι' αυτό και οι φορείς της αγοράς με τους πολίτες και τη Δημοτική Αρχή ας δούνε με ποιον τρόπο θα λύσουν ή θα συμφωνήσουν στα υπόλοιπα, κάτι το οποίο σας ξαναλέω είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί σήμερα σχεδόν η πλειοψηφία, για να μην πω η ολότητα των φορέων, συνομολογεί ότι πρέπει να υπάρξει ωράριο φορτοεκφόρτωσης και εμείς που ήρθαμε για να εφαρμόζουμε τα πράγματα και όχι για να τα αφήνουμε σε ένα διάλογο, νομίζω πως θα προχωρήσουμε με τη συμφωνή γνώμη των φορέων να υλοποιήσουμε αυτό που πρέπει.